Καλώς ήρθατε στο Lela's Handmade Artisan Soaps. Εδώ και καιρό πειραματίζομαι με τη μέθοδο χρωματισμού ombre ή gradient. Αυτή η μέθοδος γίνεται με τουλάχιστον δύο χρώματα, όπου το ένα αλλάζει σταδιακά στο άλλο. Δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί θέλει λεπτόρευστη σαπουνόμαζα και συμμετρικές κινήσεις. Αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια με μοβ και λευκό. Δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, κυρίως επειδή η μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο δεν ήταν καθόλου ομαλή. Κάποια στιγμή, ψάχνοντας για wallpapers για τον υπολογιστή μου, πέτυχα αυτή τη φωτογραφία. Μου άρεσαν πολύ τα χρώματα και σκέφτηκα ότι θα ήταν ευκαιρία να τα αντιγράψω σε σαπούνι και να δοκιμάσω άλλη μια φορά την ombre τεχνική. Έτσι προέκυψε η δεύτερη προσπάθεια. Εκτός από τη μη ομαλή μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο, αυτό το σαπούνι είχε άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Το άρωμα που διάλεξα επηρεάζει το χρώμα του σαπουνιού. Γι' αυτό το πράσινο έγινε λαδί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το σαπούνι εμφάνισε τις άθλιες πορτοκαλί κοιλίδες, γνωστές στο διαδίκτυο ως DOS, Dreaded Orange Spots. Οι άθλιες πορτοκαλί κοιλίδες δημιουργούνται μερικές φορές όταν χρησιμοποιούμε πολυκερισμένα λάδια στα σαπούνια μας. Ένα σαπούνι με πορτοκαλί κοιλίδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εκτός του ότι είναι πανάσχημο και ενδεχομένως να μυρίζει ταγκισμένο λάδι. Εμένα τα λάδια μου δεν ήταν πολυκερισμένα, οπότε υποψιάζομαι ότι το άρωμα μου έκανε τη ζημιά. Αφού βρήκα ένα ωραίο καλοκαιρινό άρωμα, που να μην χρωματίζει το σαπούνι, αποφάσισα στην επόμενή μου προσπάθεια να είμαι λίγο πιο τολμηρή και να αντιγράψω ακριβώς τη φωτογραφία. Για να το πετύχω αυτό, έπρεπε να συνδυάσω δύο τεχνικές. Τον χρωματισμό ombre και τη σαπουνοπλαστελίνη, δηλαδή soap dough. Η πλαστελίνη από σαπούνι είναι σαπούνι ψυχρής μεθόδου, του οποίου το νερό δεν έχει εξατμιστεί και γι' αυτό το λόγο παραμένει ακόμα μαλακό και έτσι μπορεί να πλαστεί σε ό,τι σχήμα χωράει ο νους μας. Εμπνευστής της σαπουνοπλαστελίνης είναι η Μπι Αγιάτα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη σαπουνοπλαστελίνη, επισκεφτείτε τον ιστότοπό της που λέγεται Sorcery Soap. Έχει e-books με οδηγίες και ένα σωρό συνταγές. Επειδή η τρίτη μου αυτή προσπάθεια δεν βγήκε όπως ήθελα, είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Τόσο πολύ που δεν τράβηξα βίντεο όταν τα έκοβα. Τώρα το μετανιώνω βέβαια, γιατί τελικά τα σαπουνάκια ήταν πολύ ομορφούλια. Αφού τα έκοψα, τα έβαλα στο ράφι και δεν τα κοιτούσα καν από τη στεναχώρια μου. Μέχρι που έλεγα ότι δεν θα ανεβάσω το βίντεο αυτό. Τελικά όμως το καλοσκέφτηκα και αποφάσισα ότι και αυτό μάθημα είναι. Άμα δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε κάτι το τραγικό. Αντιθέτως, με την εκτέλεση αυτής της παρτίδας, κατανόησα καλύτερα τι δεν πήγε καλά και μπόρεσα να διαμορφώσω στο μυαλό μου μερικές ιδέες για την επόμενη φορά, ώστε να μου βγει καλύτερο αποτέλεσμα. Το μάθημα λοιπόν είναι να μην τα παρατάτε. Κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Μία εβδομάδα πριν ασχοληθώ με τη συνταγή, έφτιαξα μία μακρόστενη μπάρα σαπουνιού με κίτρινο και φούξια για τον ήλιο του θέματος. Όπως τον είχα στο νου μου, μόνο με σαπουνοπλαστελίνη γινόταν. Δυστυχώς, η σαπουνοπλαστελίνη μου ήταν πολύ μαλακή και καθώς έπλαθα τον κύλινδρο του ήλιου, έσκαγε. Επίσης, δεν με ικανοποιούσε το χρωματικό αποτέλεσμα. Έτσι τον έβαλα στην άκρη. Άφησα την υπόλοιπη σαπουνοπλαστελίνη να στεγνώσει στον ατμοσφαιρικό αέρα, μπας και σκλήρινε λίγο, και ξεκίνησα να ζυγίζω τα υλικά μου. Αφού τελείωσα με αυτά, έκανα άλλη μία προσπάθεια για τον ήλιο. Πάλι μου έσκαγε ο κύλινδρος, αλλά αποφάσισα να τον χρησιμοποιήσω παρόλα αυτά. Το μυστικό για να διατηρείς τη σαπουνοπλαστελίνη μαλακή είναι να την κρατάς σε κάποιο δοχείο ή σακούλα κλεισμένη αεροστεγώς. Φύλαξα λοιπόν ό,τι περίσεψε για μελλοντική παρτίδα. Προετοίμασα τα χρώματά μου ανακατεύοντας τη σμάικα με μία μικρή ποσότητα από τα λάδια της συνταγής. Ανακάλυψα το διάλειμμα της σόδας με τα λάδια τόσο ώστε να ομογενοποιηθούν και να μην χωρίζουν. Ξεκίνησα με το πρώτο χρώμα ρίχνοντας λίγο στο τείχωμα. Πριν από κάθε νέο ρίξιμο, ανακάτευα λίγο μπλε στο πράσινο. Έτσι το πράσινο έγινε σταδιακά πετρόλ και στο τέλος μπλε.
Φρόντισα να κρατήσω λίγο μπλε ώστε να το αναμίξω με τον ίδιο τρόπο με το επόμενο χρώμα το πορτοκαλί και ούτω καθεξής. Για να φτιάξω τον ορίζοντα, πασπάλισα λίγο από την μπλε μάικα με ένα σουρωτήρι τσαγιού. Από πάνω τοποθέτησα τον κύλινδρο της σαπουνοπλαστελίνης. Έφτιαξα καινούρια σαπουνόμαζα για τον ουρανό, την οποία χώρισα στα τρία αυτή τη φορά. Όμως τα λάδια μου είχαν κρυώσει αρκετά και έτσι τα στέρεα λάδια άρχισαν να πίζουν πάλι. Η δεύτερη σαπουνόμαζα δεν παρέμεινε τόσο λεπτόρευστη όσο η πρώτη. Επιπλέον, ο σαπουνοκύλινδρος μες στη μέση δυσκόλευε το πλάγιο ρίξιμο. Έτσι κατέληξα απλά να βάλω τα δύο τελευταία χρώματα σε στρώσεις, χωρίς να τα αναμίξω. Όπως σας είπα, βίντεο από το ξεκαλούπωμα και το κόψιμο δεν έχω. Έχω όμως φωτογραφίες από τις μπάρες μετά το κόψιμο. Για να δούμε λοιπόν πώς τα πήγαμε το όμπρε. Από το πράσινο στο μπλε η μετάβαση ήταν σχετικά ομαλή. Από το μπλε στο πορτοκαλί όχι και τόσο. Από το πορτοκαλί στο φούξι ήταν καλύτερη, αλλά είναι αρκετά κοντινά αυτά τα χρώματα ώστε να μην δημιουργούν μεγάλες αντιθέσεις. Η σαπουνοπλαστελίνη ήταν εξαιρετική, ο ήλιος βγήκε υπέροχος, αλλά την παραζούληξα προς τα κάτω και έτσι ο ορίζοντας δεν ήταν ίσιος. Ο ουρανός δεν ήταν προφανώς gradient, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Συμπέρασμα. Για ομοιόμορφο όμπρε, οι ποσότητες χρωματιστής σαπουνόμαζας που αναμειγνύονται πρέπει να είναι αυστηρά μετρημένες. Το ίδιο και η ποσότητα που πέφτει στο καλούπι κάθε φορά. Είναι μέθοδος που απαιτεί πειθαρχία και φυσικά πολύ προπόνηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγές σας και καλό καλοκαίρι!